διαδικασία που περιγράφηκε, τόσο από την εκκλησία όσο και από την οικοδομή. Τα μόνα στοιχεία τα οποία εξήγησαν είναι ότι πολύ περιπτυγμού εντός κλικού ύδατος, δηλαδή νερό πισίνας. Λοιπά στοιχεία δεν εγκρατήσαν. Όταν λέμε λοιπά στοιχεία, κύριε Μπελιβάνη, εννοούμε ότι δεν χτύπησε το κοριτσάκι πέφτοντας στην πισίνα. Ήρθε σε μικρά παιδιά τα οποία πολύ παραγωγή πολυπαιδικών δεξαμενών με γλυκό νερό και κάνουν βουτιές, δημιουργούνται διάφορα κατάγματα στην αρχή, οι άλλες ήταν κεφαλικές και ακόμα και ενδεχόμενο το πάλι που ψάχνουμε όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά το διαρνητικό. Για ένα μικρό παιδί το να πιει μια-δυο γουλιές νερό μπορεί να είναι μοιραίο, κύριε Μπελιβάνη? Όσο έχουμε πει και άλλες φορές, τόσο σε ανήλικους όσο και σε ανήλικους οποιοδήποτε ηλικίας, στη θάλασσα ή μέσα σε πολυπαιδικές δεξαμενές με γλυκό νερό, παρότι ευρωδικαστικός και αμοιβώς θεωρητικά ο πληθυσμός καθυστερεί κάποια ελάχιστα λεφτά, λαμβάνουν τις κεφαλικές εφεδρίες, οξυγόνο κτλ. Στην ουσία, μετά την πρώτη ή δεύτερη δουλειά κατάπωσης, έρχεται η λιποθυμία και στα εφάνατος. Έτσι, αυτό πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας. Το νερό δεν συμπορεύεται.